Σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020. Ήρθαμε πάλι εδώ, στο Γαλλικό ποταμό, κοντά στις εκβολές του. Εδώ εγώ και ο Δημήτρης. Ήρθαμε να δούμε πάλι τι ζώα έχει, να κάνουμε herping. Να δούμε ερπετά, αμφίβια, ασπόνδυλα, ψάρια κλπ. Εδώ τώρα βρισκόμαστε σε μεσογειακό τοπίο. Ακρίδες παντού, μες στα χόρτα, ακούστε. Και από πίσω ο κούκος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια λιμνούλα με ψάρια, μέσα κουρουπόξερα, καμπούσια φίνης, υπάρχει και βατράχια σίγουρα. Και πιο πριν είχαμε βρει δύο λιμνία με βατράχια στο δρόμο, δεν τα βιντεοσκοπήσαμε γιατί ψάχναμε πιο καλό μέρος. Εδώ πρόσφατα μεταμορφωμένα πρασινοβρυνάκια, μπούφο viridis. Είναι ακόμη πολύ πολύ μικρά, να το δείτε πόσο μικρό είναι. Και πανέμορφα. Μπλουπ, μπλουπ. Νάτος και ο κούκος πίσω. Κούκουλος κονόρης. Κάτι σαν βαλισνέρια με λεπτά φύλλα και ποταμογίτων. Ποταμογέτων SP. Αυτά όλα τρέφονται από την πλούσια οργανική ύλη που έχει εδώ γύρω. Κοπριά. Μέσα σε αυτή την κοπριά κρύβονται και τα φρυνάκια. Α, και κερατόφυλλα έχει εδώ. Α, από όλα έχει. Πριν ακούσαμε και βατράχια πελοφύλλας. Ναι, κάτι. Εδώ που φτάσαμε, κοπριές παντού και σύννεφα από μύγες, λες και περνάμε από πτώμα και μυρίζει στον αέρα παντού τη γνώριμη ζεστή μυρωδιά της κοπριάς. Έρχονται κτηνοτρόφοι από εδώ πέρα τις κοπριές. Όπου έχει ποτάμι, κοπριά δίπλα, δηλαδή δεν υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που να είναι ελεύθερο από βοσκητικά ζώα. Παντού θα έχει. Τουλάχιστον έχει τροφή για τα βατράχια και θα γίνει λίπασμα αυτό. Είναι και χορτοφάγα, έχουν πιο ήπια κοπριά. Τα βγουν και μανιτάρια το φθινόπωρο. Βγαίνουν και αρκετά καλά οι είδη κοπριά, σπάνια. Ακόμα και τα βατράχια εδώ, πελοφύλαξ κουρτμουελλέρι. Πριν είχε και νερόφιδο εδώ, εξαφανίστηκε. Πιάσαμε και ένα βάτραχο να σα δείξουμε και αυτό να το χάσαμε. Όλα πέφτουν μέσα να τον περνά από δίπλα. Δεν είναι όπως στην Τούμπα εδώ, είναι λιγότερο εξοικειωμένα με τους ανθρώπους. Ακρίδες ακούτε πίσω, μύγες, λίγα πουλιά. Πιάσαμε και μια ακρίδα από τις πολλές για να φάει και το γκέκο μας. Τώρα που αδυνάτησε και η σταλίζα που γέννησε, να της δώσω κάτι καλό να φάει. Θα πιάσουμε ακόμα λίγες. Δεν ξέρω, δεν μέτρησα πόσες. Πάντως όλα μου τα γκέκο θα φάνε, ίσως και τα βατραχάκια σε λίγο, αν μαζέψουμε ακόμα λίγες. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και το είδος. Κάποιες είναι νύμφες, κάποιες είναι ενήλικες με φτερά, μάλλον είναι οι αρσενικές που κάνουν τον ήχο. Πιο εύκολο πιάνονται, είναι πιο μικρές, κάθονται σε πιο προσβάσιμα μέρη. Και μια μύγα έχει μέσα, δεν πειράζει. Θα φαγωθεί κι αυτή. Εδώ έχει το κουμπόψαρα, γκαμπούσια αφήνης, ή χολμπρούκι, τώρα το ποιο είναι το είδος. Ακόμα αφισβητείτε, μικρά έχει. Έχει και πολλά βατράχια εδώ, μάλλον τρώνε τις μύγες από τις κουμπρίες. Επίσης εν δράση. Μύγες τρώνε εδώ κομμένες πατάτες. Επεξεργασμένες είναι, μάλλον θα είναι από κάποια βιομηχανία, κάποια ταβέρνα. Έρχονται λοιπόν στην προστατευόμενη περιοχή και δεν τα τρέχουν. Τώρα οι μύγες έχουν εδώ όλες πάνω μου. Δεν πειράζει, θα συνάξω και εγώ φύγω. Θα φύγω και εγώ από εδώ. Να τα και τα βουβάλια, πάλι φτάσαμε στο μέρος με τα νεροβούβαλα εδώ. Μπούμπαλους, μπούμπαλους. Αυτά τώρα είναι ελευθέρας βοσκής, είναι άγρια εδώ. Τα έχει κάποιος βοσκός, τα φροντίζει, αλλά ζουν έξω. Μάλλον η κοπριά δική τους είναι. Γίνεται πολύ καλά. Είναι ένα από τα λίγα κοπάδια που βαλιών που μένουν στην Ελλάδα. Παλιότερα ήταν πολύ πιο διαδεδομένο είδος. Πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που είχα διαβάσει, το βουβάλι ήταν κοινό κτηνοτροφικό ζώο στην Ελλάδα. Μετά το αντικατέστησαν με τις αγελάδες τις πιο βελτιωμένες και αυτό σταμάτησε να παράγεται τόσο πολύ. Αλλά πάντως έχει καλό γάλα, καλό γκρέας. Στις αίρες και στην Κερκίνη έχω πάρει προϊόντα από παλιούες. Άι και εδώ κάπου θα πω γαλά, δεν ξέρω πού. Βοσκάνε λοιπόν, ρίχνουν λίπασμα στο έδαφος, μαζεύονται τα έντομα, έρχονται μετά τα ψάρια, τα πατράχια, οι Μαουρέμις, οι χελώνες εκεί, τρώνε την κοπριά, δεν ξέρω τι κάνει, θες, θα στρώνω απ' όλα. Γι' αυτό έχει τόσο πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το ποτάμι εδώ. Έχει λίπασμα μόνιμα. Αλλά φοβόμαστε και λίγο να κατέβουμε, μήπως έρθουν στο μέρος μας. Α, και δεν νομίζω μακριά είναι.
Να και μια όμορφη κόκκινη λιβελούλα. Θα μάθουμε και το είδος της. Είναι με αρκετά σκληρά φτερά. Έτοιμη να φύγει είναι. Ήσυχα βέβαια. Δείτε εδώ τι θώρακα έχει. Ψηλό και γεμάτο για να πιάνονται οι μυς που να είναι τα φτερά της. Και η κοιλιά της λεπτή, μάλλον αρσενικό αυτό. Ένα ψάρι με ωραία γραμμή πιάσαμε εδώ. Δεν ξέρουμε είδος, θα μάθουμε. Τώρα θα το ρίξουμε στο νερό και το βγάλαμε λίγο έξω για λόγους καταγραφής. Ψευδορασμπόρα, τι είναι, δεν ξέρουμε. Νάτος και ένας βάτραχος, πελοφύλαξη κουρτμιουλέρι. Ο πρώτος που πιάσαμε και δεν μας έφυγε. Έχει παντού εδώ, στις όχθες, παντού βατραχάκια. Νάτε και τα βατράχια κουάζουν, ξεκίνησαν. Νάτος και ένας μεγάλος χοιρήνος, πελοφύλαξη κουρτμιουλέρι. Ένας βάτραχος, αυτό το είδος κάνει μεγάλους γυρίνους, αυτό είναι λίγο πριν τη μεταμόρφωση. Ένας γυρίνας, πελοφύλαξη κουρτμιουλέρι, αρκετά μεγάλος. Εδώ κοπριά με πράσινες μύγες, γένος λουκύλιας. Αυτές είναι οι γνωστές πρασινόμυγες, άλλες πηγαίνουν στην κοπριά, άλλες στα πτώματα. Έχουν αυτό το όμορφο και αλυστερό χρώμα. Και τις τρώνε φυσικά και όλα τα αμφίβια εδώ, τα πουλιά. Τα λιγουρεύεστε. Ναι. Αν ήμασταν γέκο θα τα λιγουρευόμασταν, εντάξει. Εξηγένος, πολύ κοινό μεσογειακό φυτό, σε ζεστές περιοχές ή ακόμα και στο αλάτι. Με αυτά εδώ τα λεπτά του φύλλα. Νάτος και ένας περίεργος κοκκινοπός νεροσκορπιός. Μάλλον γένος νέπα, δεν ξέρουμε το είδος, βγάλαμε φωτογραφίες, μήπως το μάθουμε. Ξαναβρήκαμε τέτοιους πριν. Και όλο πάει να φύγει. Συνήθως οι νεροσκορπιοί προσποιούνται τους νεκρούς όταν τους πειράζει πολύ και δεν κινούνται. Εδώ έχει γερμανό, σολάνουμ, ελαγκδιφόλιουμ, σε ανθοφορία τώρα. Είναι κοινό μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα γυρίσαμε, είμαστε πάλι στο ρέμα της Τούμπας. Πιο κάτω στην περιφερειακή Τάφρο, νομίζω αλλάζει όνομα μετά. Και βρήκαμε και ένα άλλο βότανο σαν Μαργαρίτα, το φωτογραφίσαμε. Έχει περίεργο σχήμα, χαρακτηριστικό, θα μάθουμε το είδος. Βρήκαμε αυτό το βότανο λοιπόν. Δεν ξέρουμε πώς λέγεται, όποιος ξέρει και δεν το έχουμε γράψει στην περιγραφή, επειδή δεν το έχω μάθει ήδη, πείτε το στα σχόλια. Ένας γεωσκόλικας στο τσιμέντο έξω από το νερό, τσεπώνεται και αυτός για τον κερασφόρο βάτραχο. Να το και το νερόφιδο, Natrix persa, είναι γύρω στα 30-35 εκατοστά παραπάνω, ναι. Άρχισε να μεγαλώνει, έριξε και το μόσχο του. Σαν θαλασσινό κάπως μυρίζει. Δείτε εδώ τα σχέδιά του, τα χρώματά του. Έχει και τις δύο φωτεινές γραμμές στο πλάι που ξεχωρίζουν αυτό το υποείδος. Πλατή κεφαλάκι. Τρέφονται με γυρίνους και τα μεγαλύτερα με βατράχια κυρίως. Αρκετά ζωηρούλικο. Πολύ όμορφο. Μέσα στην πόλη έχει πιο πολλά από ό,τι έξω τελικά. Είναι πιο εύκολο να τα βρεις τουλάχιστον για να τα πιάζεις. Ελαιοφύλαξη κουρτμιουλέρι εδώ, μικρός βάτραχος. Έχει μέσα από όλα βατραχάκια, έχει ψάρια, γεννήθηκαν γενογέννητα κουνουβόψερα. Και πάνω μας έχει και παπαγάλους. Σιτάκουλα κράμερι στα δέντρα. Βγάζουν και τις κραυγές τους. Αυτή η παπαδίζα ήταν που ακούστηκε. Άντως, αυτός είναι. Εδώ έχουμε πελοφύλαξ, κορτμιουλέρι, βατράχια. Είμαστε στη γέφυρα, έχει κουνουβόψερα. Εδώ έχει και νερόφιδα καμιά φορά. Να το και το κοπάδι με τα κουνουβόψερα, τα γκαμπούσια θρύλες. Τα κυνηγάμε από τη μια μεριά, από την άλλη, αυτά φεύγουν. Τώρα πέρασαν κάτω από τη γέφυρα και φεύγουν από εδώ. Και να παράγονται τώρα αυτή την εποχή, έχει πολλά μικρά. Πάρα πολλά μικρά, ναι. Αυτά να παράγονται όλο το καλοκαίρι. Ενδιαφέρον από τους γυρίνους γιατί έχουν όλα τα πτερήγια των ψαριών. Να και ένα πελοφύλαξ. Και όλοι τα λένε γυρίνους. Γυρίνουν, δεν είναι γυρίνουν αυτά. Ψάρια είναι. Σε οτόκο. Να και ένα πελοφύλαξ. Φαίνεται μεγάλο. Ωραίο. Με μια γραμμή πράσινη στο κεφάλι. Δεν θα το πετύχουμε να τρώει τίποτα. Μπα. Είναι τόσο χορτασμένοι αυτοί που δεν θα τρώνε συνέχεια. Να και τα γκάμπι. Άγρια ρόκα εδώ. Γένος ερούκα, δεν ξέρουμε είδος.
πολλές είναι μικρές, αλλά αυτή είναι ανθισμένη. Μπορείτε να τη δείτε καλύτερα. Το γνωστό φαγόσιμο χόρτο. Πολύ νόστιμο, έχει πολλά μέταλλα μέσα. Ό,τι πρέπει επίσης για χελώνες και κουνέλια. Μόλις είπαμε χελώνες, να και μια μεγάλη χελώνα, Testudo Hermanni. Εδώ. Πανέμορφη. Κάτσε, σηκώσω λίγο. Να έτσι. Και να ακούσατε, έκανε και τον ήχο που σφυρίζει εσύ. Και πριν τη σηκώσαμε, κατούρισε λίγο πριν. Πανέμορφη, δείτε την. Ωραία σχέδια. Μεγάλο θηλυκό. Και το καταλαβαίνουμε γιατί έχει ίσιο καβούκι από κάτω, μικρή ουρίτσα και μικρή περουραία πλάκα. Την ακούτε? Ναι. Κάνει κάποιους ήχους. Νάτι, νάτι, τώρα θέλει να κατέβει. Θα την κατεβάσει σε λίγο βρε. Νάτι. Πανέμορφη είναι. Ούτε τραυματισμούς δεν έχει από σκυλιά, γι' αυτό με εκπλήσει. Δείτε πόσο ωραία είναι. Την αφήνουμε να φύγει λοιπόν. Να συνεχίσει το δρόμο της. Να μην την πειράζουμε. Για να φύγει. Να με τις βρώξω από εδώ. Θα προχωρήσει. Φεύγει λοιπόν, την αφήνουμε να φύγει. Δείτε. Πανέμορφη. Τελικά γύρισε στο μέρος που ήταν. Τώρα φεύγει. Φτάσαμε λοιπόν στο μέρος του ρέματος που έχει πάρα πολλές γραμμωτές νεροχελώνες. Μαουρέμις, ριβουλάτα. Άλλες λιάσουν και άλλες κολυμπάνε. Τώρα φύγαν κάτω μερικές. Α, φύγαν γιατί δεν τις ενοχλούμε, αλλά είμαστε από ψηλά τώρα και μπορείτε να τις δείτε χωρίς να είναι από μεγάλη επιβλή και είναι όλες έξω. Πόσες να είναι τώρα? Φύγαν όλες. Να τους και ένας μεγάλος πελοφύλαξης κουρτμουελλέρι, βαλτοβάτραχος. Φινόκυρος. Εντάξει, που είναι μπλουπ. Δεν κάνει ήχο όμως, μάλλον θηλυκό είναι. Θηλυκό είσαι. Έχει πάρα πολλά εδώ. Το αφήνουμε ξανά πίσω. Ναι. Να και μια στικτή νεροχελώνα, Emys orbicularis. Αυτές είναι πολύ επιφυλακτικές, δύσκολο να τις πλησιάσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Στο Γαλλικό ήταν μία που λιαζόταν, κατευθείαν εξαφανίστηκε μόλις φτάσαμε κοντά. Είναι πολύ όμορφες, αλλά σπάνιες και δύσκολο να τις βρει. Δείτε εδώ λοιπόν, μοναδικό είδος για το Herping μας έως τώρα. Το έχω ξανασυναντήσει ακόμη μια φορά πολύ παλιά, οπότε δεν είναι νέο για τη λίστα μου, αλλά είναι γενικώς ένα πολύ δυσέβρετο είδος. Βαλτοχελώνα ή αλλιώς στικτή νεροχελώνα, Emys orbicularis επιστημονική ονομασία. Δείτε ότι είναι μεγάλη, μάλλον είναι θηλυκό, είναι πάνω από 25 εκατοστά. Α, τώρα βλέπει νερό, προσπαθεί να φύγει. Δείτε την. Έβγαλε και το κεφάλι της. Ανήκει στην οικογένεια των εμιδιδών, η οποία είναι κοινές νεροχελώνες οι λεγόμενες, με μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη Βόρεια Αμερική, από εκεί είναι και κοκκινομάγουλες. Αλλά αυτό είναι το πιο κοινό ευρωπαϊκό είδος, ελληνικό είδος νεροχελώνας. Να το. Σκούρο καβούκι, μαύρο σχεδόν. Με ελαφρά στίγματα. Ολόμαυρο, κατά τα άλλα, από κάτω κίτρινο το κοιλιακό τμήμα. Έχει εδώ ένα βαθουλωματάκι, αλλά δεν έχει βαθούλωμα στη μέση, άρα μάλλον θηλυκό είναι. Μικρή ουρά, δείτε και φωλίδες λίγο σκληρές, από πίσω ακούτε βατράχια. Το πρόσωπό της μοιάζει λίγο με χελώνα στεριάς, έτσι, είναι λίγο τετραγωνισμένο, δεν είναι όπως της γραμμωτής νεροχελώνας που έχει μακριά μουσούδα, ούτε όπως της κοκκινομάγουλης που έχει πεταχτά μάτια έτσι και στενή μουσούδα. Πανέμορφο είδος, πολύ δύσκολο να το βρεις γιατί με το παραμικρό κρύβεται μέσα, βουτάει. Είναι πολύ δειλό είδος αυτό. Άμα το πλησιάσεις, βουτάει μέσα στο νερό αν βρίσκεται έξω. Αν είναι μέσα στο νερό, μπαίνει μέσα στη λάσπη. Τώρα προσπαθεί να κατέβει. Αλλά δείτε το από όλες τις μεριές πριν το αφήσουμε. Θα το βγάλουμε φυσικά και φωτογραφίες πριν το αφήσουμε. Πανέμορφη χελώνα, μοναδική. Κινεί σε πολλά μέρη της Ελλάδας, απλώς κρύβεται εύκολα. Και πιο βόρεια στην Ευρώπη φυσικά. Είναι το πιο βόρειο είδος νεροχελώνας της Ευρώπης. Φτάνει μέχρι τη Δανία αυτό. Λιθουανία, Δανία, φτάνει μέχρι εκεί πάνω. Αυτή είναι το είδος, το υποείδος Emys orbicularis orbicularis. Το κοινό ευρωπαϊκό υποείδος. Άμα την πειράξει, τώρα θα κάνει ήχο. Δεν δαγκώνει αυτό το είδος, είναι ήσυχο γενικά. Α, δεν έκανε ήχο. Άλλες φορές πριν σαν να σφύριζε, έκανε ήχο. Και δείτε, όταν βάζει το κεφάλι, το τυλίγει μέσα στο δέρμα του λαιμού της. Είναι χαρακτηριστικό το είδος της αυτό. Και το κρύβει πολύ καλά. Ξεχωριστό, δεν περίμενα εδώ πέρα. Στο ρέμα τούμπας να βρούμε αυτή τη χελωνίτσα. Δείτε την από κοντά. Βέβαια, μία πρέπει να είναι, δεν πρέπει να έχει και άλλες. Μπορεί και να έχει και άλλες. Μπορεί να έχει ορισμένα άτομα ακόμα. Άτσι. Μακρύ λαιμό έχει. Και διπλώνει αυτό το δέρμα γύρω, με πιο σκληρές φωλίδες και κρύβει εκεί το κεφάλι. Το είχα διαβάσει αυτό, αλλά
Ποτέ δεν το είχα δει από κοντά. Την βάζουμε λοιπόν για φωτογραφία τώρα και μετά την αφήνουμε. Τη βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες και τώρα ήρθε η ώρα να την αφήσουμε πάλι πίσω. Σε αυτό το μέρος βρισκόταν η συγκεκριμένη, νομίζω είναι αυτή που είχαμε συναντήσει και την άλλη φορά. Μας είχε ξεφύγει, αλλά μας είχε ταλαιπωρήσει από τόσο, και τόσο καιρό. Να τη. Δείτε το κεφαλάκι της. Ξεχωριστό είδος. Την αφήνουμε λοιπόν, δείτε που φεύγει. Γεια σου. Τώρα που είδε νερό τρελάθηκε, θέλει να γυρίσει πίσω. Έφυγε. Γυρίζουμε τώρα προς το μέρος της τούμπας. Εδώ πέρα βλέπετε ελάχιστο νερό. Σε ένα άλλο μέρος του ρέματος. Άμα δεν βρέξει πάνω. Άμα δεν βρέξει πάνω. Αλλά πιστεύω θα προλάβουν να βγουν. Είναι μπουφό viridis. Μπουφό, μπουφότες. Έχουν αλλάξει και όνομα. Πρασινόφρυνοι, μικροί, γυρινάκια. Τα ενήλικα είναι στη στεριά, βγαίνουν το βράδυ και είναι δύσκολο να τα πετύχεις. Εδώ βλέπετε διονυσιακή τέχνη στο τσιμέντο, γιατί πρέπει να κρατάμε και ζωντανό τον ελληνικό πολιτισμό. Εδώ έχει ένα όμορφο γαλάζιο λουλούδι, είναι μιγγέλα ή αλλιώς μελάνθιο. Καμία σχέση με το ομώνυμο χωριό της Καστοριάς. Επιστημονική ονομασία Μιγγέλα Αρβένσης. Ανθίζει αυτή την εποχή παντού και σας έχει σου, έχει και γύρω από τη Θεσσαλονίκη έχει παντού. Από εδώ γίνεται και το κύμα. Αν έχει προσφύγει. Άλλο είναι. Ναι, άλλο είναι. Εδώ λοιπόν τελείωσε και αυτή η εξόρμηση. Σήμερα κάναμε μεγάλο ταξίδι. Πήγαμε πρώτα στο Γαλλικό, κοντά στις εκβολές, εκεί που είναι τα κουβάλια. Βρήκαμε εκεί, είχε μικρά φρυνάκια πρασινόφρυνους, μπουφοβίριτες, είχε πελοφύλαξη βατράχια, είχε λιβελούλες, ψάρια, είχε κουνουπόψαρα και ένα άλλο μικρό, μάλλον ψευδορασπόρα θα είναι. Και βρήκαμε κι άλλα ζώα, βρήκαμε και δύο νερόφιδα που ξέφυγαν αμέσως, μια στιχτή νεροχελώνα, ωραία, μεγάλη, που ξέφυγε αμέσως. Έχει, αλλά είναι λίγο το μέρος δύσκολο για να τα εντοπίσεις, γιατί είναι πλατή το ποτάμι, άμα θέλουν να ξεφύγουν πάνε στη μέση. Και είναι όλα επιφυλακτικά εκεί με τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι όταν περνάνε από εκεί μόνο θόρυβο κάνουν. Άλλοι περνάνε με φορτηγά και τα λύκες, άλλοι με τα βουβάλια. Και μετά ήρθαμε εδώ, στο γνωστό το ρέμα της τούμπας και βρήκαμε και εδώ πατράχια, βρήκαμε κουνουπόψαρα, νεροφυδάκι μικρό και ένα ακόμα που έφυγε και γραμμωτές νεροχελώνες και χελωναστεριάς, Testudo Hermanni, μια πολύ όμορφη θηλυκή μεγάλη. Αλλά και στικτή νεροχελώνα. Νέο είδος για το Herping, Emys orbicularis. Έχει εδώ τελικά, έχει απ' όλα. Βρήκαμε για σήμερα λοιπόν. Τώρα που ξέρουμε σιγά σιγά τα μέρη που βρίσκονται, τα πετυχαίνουμε πιο εύκολα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα συνεχίσουμε φυσικά τις εξερμήσεις. Γεια σας.